Απαράδεκτες εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατέγραψε Ηρακλειώτης, ο οποίος απολάμβανε το πρωί τη βόλτα του στην περιοχή του Καράβολα και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή πίσω από το πάρκο Γιούρι Γκαγκάριν. Με το φωτογραφικό του φακό κατέγραψε τη μόλυνση από πετρέλαιο, το οποίο κατέληξε στη θάλασσα από φρεάτιο που υπάρχει κάτω από το σκαλοπάτι στο επίμαχο σημείο. Είχα πρόβλημα με αναθυμιάσεις πετρελαίου. Κοίταξα λοιπόν τη θάλασσα και είδα, ας πούμε, ότι η θάλασσα έχει γεμίσει εδώ το εξιαλός γεμάτο πετρέλαιο. Εδώ, αν δείτε στο σκαλοπατάκι από κάτω, έχει ένα φρεάτιο. Και είδαμε ότι τα πετρέλαια κατεβαίνανε από εκεί κάτω. Και είχαν απλώσει όλο αυτό το σημείο αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είχαν ρίξει τα πετρέλαια κάπου μέσα από τον ποταμό, αλλά τελικά από ό,τι βγάλαμε το πόρισμα ήταν από εδώ. Περνούσα κάτι στις 11 η ώρα και άκουσα τη μυρωδιά και σταμάτησα. Ότι εδώ μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης ότι εδώ έχουν ρίξει πετρέλαια, έχει κατεβάσει από το φεράτιο πετρέλαια. Ναι, το έβλεπε ο κόσμος, περνούσε, σταματούσε, το έβλεπε. Η μυρωδιά του πετρελαίου ήταν έντονη στην περιοχή λίγο μετά τις 11 το πρωί, με τον ίδιο να ενημερώνει σχετικά το λιμεναρχείο Ηρακλείου. Η θάλασσα γυάλιζε και το πετρέλαιο έχει την ιδιότητα και μένει στον αφρό και ασπρίζει, μπλαβίζει και τέτοια πράγματα, κοκκινίζει και τέτοια πράγματα. Έτσι ήταν όλο εδώ το περιβάλλον, όλο. Όμως, λόγω των ρευμάτων, οι ποσότητες πετρελαίου απομακρύνθηκαν σε σύντομο χρόνο από την επίμαχη θαλάσσια περιοχή. Μέσα είναι όλο λάστιχα αυτοκινήτων, πλαστικά και δεν συμμαζεύεται. Πώς θα φτιάξει το περιβάλλον? Κάθε μέρα βλέπουμε στην τηλεόραση προφυλάξτε το περιβάλλον. Ποιο περιβάλλον να προφυλάξουμε? Πιθανόν το συμβάν να σχετίζεται με περιστατικό που σημειώθηκε στην οδό Ισάβρων στα Καμίνια, λίγα μέτρα από τον Καράβολα, καθώς νωρίς το πρωί δημότες αντίκρισαν στο οδόστρωμα πετρέλαιο, ποσότητες του οποίου πιθανόν να κατέληξαν σε φρεάτιο και από εκεί στη θάλασσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δημότες ενημέρωσαν το Δήμο, συνεργείο του οποίου έσπευσε στο σημείο όπου τμήμα του οδοστρώματος καλύφθηκε με πριονίδι.